αρκετά βασικό είναι η Δοδόνη, η οποία τζίρο 110 εκατομμυρίων πριν δύο χρόνια πάει να κλείσει φέτος τζίρο 80 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μείον 40 εκατομμύρια μόνο από το τζίρο. Άλλα 30 εκατομμύρια με 40 είναι η επέκταση της πίστοσης από ένα μήνυμα στους 4 μήνες. Μιλάμε για 70 με 80 εκατομμύρια μείον στον κοινοτροφικό πληθυσμό. Αυτό συνεπάγεται με το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο ότι κυλεί προ γύρω στα 250 με 300 εκατομμύρια στην αγορά της πίστοσης. Αυτό λέγεται με 4 λεπτές καταστροφή. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε στα βασικά προβλήματα του αγροτικού και του αγροτικού. Δεύτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι υποσκότοποι και στο όνομά σας, επειδή έχουμε αναλάβει το ΟΣΔΕ φέτος για και για την περιφέρεια Πέμπτη, σαν Ένωση Δεσποτείας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Δήματους Πάργας και Πρέβεζας. Πόσα παίρνετε στην αίθουσα, αν επιτρέπετε. Σε διάκοψα να μιλούσες. Συγγνώμη, εντάξει, μια ερώτηση έκανα. Απλά ενημερωτικά. Αν μπορείτε να μας πείτε πόσα παίρνετε από κάθε αγρότης στην αίθουσα. Αυτό ήθελα να πω για τους προσκότους, οι οποίοι έχουν περιοριστεί στο 1/3 των περσινών επιλέξιμων προσκότων. Αυτό συνεπάγεται ότι αν δεν δοθεί λύση από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα έχουμε μείωση των επιδοτήσεων στον αγροτικό πληθυσμό της υπεραγωγής. Και εκεί έχουμε στείλει επιστολές και σε όλα τα κόμματα και σαν Ένωση Δεσποτείας και σαν Πρέβεζα, σε όλους. Έχει μάθει το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απάντηση από κανένα αρμόδιο πάνω στο τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Και υπάρχει και κάτι καινούριο που διάβασα σήμερα, που είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης του γάλακτος πάνω στη συσκευασία του γάλακτος. Αυτό συνεπάγεται ότι τελείωσε η κοινοτροφία για την Ελλάδα ουσιαστικά. Πάνω να δώσουμε ένα οριστικό χτύπημα.